Εμείς η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε προετοιμαστεί για ένα άνοιγμα της εκπαίδευσης με βάση και τις δηλώσεις του μέχρι το μεσημέρι κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Πέτσα. Δηλαδή, ακούσαμε για ένα lockdown που ήρθε για να θωρακίσει την κοινωνία έτσι ώστε να ανοίξουν τα σχολεία. Και το Σάββατο το πρωί ο κύριος Πέτσας είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να ανοίξουμε τα σχολεία. Τι μεσολάβησε? Δεν ρωτήθηκαν οι ειδικοί? Δεν ρωτήθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων? Ίσως καλύτερα είναι, πιο αρμόδιος είναι σίγουρο ο κύριος Τσακρής να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Κύριε Τσακρή, σε εσάς. Συγγνώμη, με τον κύριο Τσακρή ήθελα να ξεκινήσω. Εγώ έκανα λάθος αναφερόμενος σε εσάς. Σωστά. Ναι, κύριε Τσακρή, κύριε καθηγητά. Είχε προηγηθεί μια συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχει ο κύριος Γκίκας, βέβαια, ο καθηγητής ο κύριος Γκίκας, και είχαμε πει να δούμε περισσότερο τα επιδημιολογικά δεδομένα, ακόμα καλύτερα, πώς καταγράφονται τις πρώτες ημέρες μετά τις γιορτές και την αύξηση της κινητικότητας που είδαμε γενικότερα όλες αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Έτσι, τα δεδομένα έτσι όπως καταγράφηκαν, υπάρχει όπως ξέρουμε μια σημαντική επιβράδυνση της επιδημίας στη χώρα μας, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια σταθεροποίηση. Θα λέγαμε ένδειξη μιας μικρής αυξητικής τάσης σε κάποιες περιοχές της χώρας, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε προς το χειμώνα, που εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, η μεταδοτικότητα του ιού θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Έτσι, όλα αυτά συνετέλεσαν τελικά ώστε να. Η Επιτροπή μάλλον σχεδόν ομόφωνα τελικά να προτείνει να εισηγηθεί το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων σε αυτή τη φάση, με δεδομένο επίσης ότι όπως ξέρουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που είναι κάτω των 12 ετών συμμετέχουν πολύ λιγότερο, μεταδίδουν μάλλον πολύ πιο δύσκολα τον ιό σε σχέση με μεγαλύτερα παιδιά ή με τους ενήλικες, όπως επίσης και οι ανάγκες αυτή τη στιγμή εκπαίδευσης. Το ζητούμενο επίσης είναι να επανέλθει η εκπαίδευση κατά το δυνατόν, δεδομένου ότι και η κοινωνικοποίηση των παιδιών το απαιτεί και η ψυχολογία των παιδιών, αλλά επίσης και οι δυσκολίες που υπάρχουν πολλές φορές στα θέματα της τηλεκπαίδευσης. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές της χώρας που η τηλεκπαίδευση ή το δίκτυο δεν δουλεύει επαρκώς, όπως επίσης και οι οικονομικές δυνατότητες δεν υπάρχουν σε μια οικογένεια που έχει πολλά παιδιά να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και τεχνολογικής πρόσβασης από όλα τα παιδιά. Έτσι όλα αυτά τα προβλήματα συνετέλεσαν στο να πάρουμε αυτή την απόφαση, την εισήγηση μάλλον για το άνοιγμα των δημοτικών και των... Άρα εγώ δημοσιογραφικά θα σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι ήταν ένα ατόπιμα η δήλωση του κυρίου Πέτσα? Γιατί οι περισσότεροι γονείς μέσα στο Σαββατοκύριακο ήξεραν με βάση τις διαβεβαιώσεις του μέχρι το μεσημέρι κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πάμε σε άνοιγμα όλων των σχολείων τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια. Θα το έλεγα τόπιμα, είναι κάτι που το θέλουμε όλοι μας. Και πάνω απ' όλα πρέπει να δουλέψει η εκπαίδευση περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα. Και αυτό είναι που και πρώτο νομίζω όλη η Επιτροπή προσπαθεί σε αυτή τη φάση να μπορέσουν να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας μάλιστα στην λειτουργία των σχολείων. Και πολύ σύντομα θα δούμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν, για παράδειγμα στην τρίτη ηλικίου, που εκεί τα πράγματα ίσως είναι ακόμα πιο, θα λέγαμε, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να δούμε πιο λεπτομερώς. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά της τρίτης ηλικίου έχουν μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα πρέπει να προετοιμαστούν επαρκώς. Είναι μια δύσκολη φάση της ζωής τους και θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, και πολύ σύντομα νομίζω θα το ξαναδούμε πάλι τις επόμενες ημέρες. Τι είναι αυτό που θα κρίνει ένα πιθανό άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Δηλαδή, τι είναι αυτό που σήμερα οι ειδικοί, εσείς οι επιστήμονες, εισηγηθήκατε στην κυβέρνηση? Τι είναι αυτό που σας τρομάζει για ένα μαζικό άνοιγμα των σχολείων? Θα έλεγα, ένα είναι η επιδημιολογική δείκτες όπως καταγράφονται, και δεύτερον είναι οι συνθήκες ασφάλειας για τη λειτουργία των σχολείων. Έτσι θα πρέπει και οι επιδημιολογικοί δείκτες να είναι τέτοιοι που να δείχνουν ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. Να μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε μεγάλη διασπορά στην κοινότητα σαν μια περιφέρεια, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και διασπορά και στα σχολεία. Οι δείκτες αυτοί είναι ανάλογοι και είναι λογικό να επηρεάζεται και να υπάρχει διασπορά και να υπάρχουν κλάστερ τέτοιων περιστατικών και στα σχολεία. Αλλά από την άλλη πρέπει να διασφαλιστεί ασφάλεια, να υπάρχει δυνατότητα για
δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο το συνιστούν και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων και όχι μόνο, που θα μας δείχνει το πόση επιδημία υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν μεταβολές στα χαρακτηριστικά της επιδημίας στις διάφορες σχολικές μονάδες, όπως επίσης να υπάρχει πολύ έγκυρος εντοπισμός εστιών αναζωπήρωσης στις σχολικές μονάδες, ώστε έγκαιρα να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Όπως επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί να μην υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στα σχολεία, με ωράρια τα οποία να είναι κειμενόμενα ανάλογα με τις τάξεις του σχολείου. Όπως επίσης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα πρέπει κατά το δυνατόν, με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αρχική λειτουργία των σχολείων, να δούμε τι σε κάθε σχολική μονάδα τι μπορεί να διορθωθεί καλύτερα, ώστε να είναι κατά το δυνατόν όσο μπορούμε περισσότερο ασφαλή. Σίγουρα παίρνουμε ένα μικρό ρίσκο, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια των σχολείων σε μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Κύριε Γκίκα, οι μαθητές, και θέλω να κλείσω με το θέμα των σχολείων. Τη Δευτέρα, οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων και οι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε τεστ? Το τεστ, από ό,τι συζητήσαμε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια περίοδος η οποία είναι από την πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στο θέμα του φορτίου της νόσου και του φορτίου του ιού που κυκλοφορεί στο χώρο. Και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Δυτική Αττική κτλ., έχουμε αμφιβολίες τι έγινε αυτές τις ημέρες. Πρέπει να περάσει αυτό το μαγικό 14ήμερο, που σημαίνει 14 του μηνός, να ξέρουμε με ακρίβεια τι έγινε και τι περιθώρια έχουμε για να ανοίξουμε, για να εισηγηθούμε. Την πορεία της επιδημίας, ναι, αυτός είναι και ο λόγος που προτάνευσε μετά από μεγάλη συζήτηση, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Τσακρής, ώστε να κρατήσουμε το πολύ ευαίσθητο κομμάτι της παιδείας, να ανοίξει τη Δευτέρα και το υπόλοιπο να το ξαναδούμε όταν θα έχουμε πλήρη πια τα στοιχεία τα επιδημιολογικά. Τώρα, οι καθηγητές, εκτός από τα πρωτόκολλα που περιέγραψε ο κ. Τσακρής, εκτός από την ασφάλεια, την οποία πράγματι είναι η πρώτη προτεραιότητα, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, σε μια ειδική πλατφόρμα η οποία δημιουργείται, να κάνουν δωρεάν με δική τους θέληση σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην επιβαρύνουν τις σχολικές μονάδες των παιδιών. Αυτό δεν ισχύει για τους μαθητές των δημοτικών? Οι μαθητές, από ό,τι υπάρχει η επιστημονική γνώση, είναι ούτε δεν νοσούν με την ίδια βαρύτητα κτλ. Και δεν μεταδίδουν όσο πιο μικρή γίνεται με την ίδια συχνότητα. Άρα λοιπόν έχουμε μια σχετική ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αποφάσισε η Επιτροπή να προβεί σε αυτή τη μερική απελευθέρωση, να ξεκινήσουν τα πολύ ευαίσθητα παιδιά και να συνεχίσουμε αργότερα όταν έχουμε τα πλήρη στοιχεία. Επειδή το πρώτο ερώτημα για το θέμα των εμβολιασμών θα το θέσω στον κύριο Σκουτέλη, που είναι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα ήθελα όμως πολύ γρήγορα ένα σχολιασμό, κύριε Τσακρή, κύριε καθηγητά, για αυτήν την απόφαση της Εκκλησίας να κρατήσει ανοιχτές τις εκκλησίες την ημέρα των Θεοφανίων με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που γνωρίζουμε, 50 πιστοί στους Μητροπολιτικούς Ναούς, 25 στις υπόλοιπες εκκλησίες, και φαίνεται ότι υπάρχει και μια ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, καλώντας την Εκκλησία να τηρήσει αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από εσάς και από τον κύριο Γκίκα. Απλά στη φάση αυτή, θα έλεγα, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει όλοι μας να δείξουμε, είναι μια λεπτή φάση που πιθανόν να δούμε μια ανάκαμψη του επιδημικού κύματος στις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της χαλαρότητας που είχαμε στις ημέρες των γιορτών, αλλά και πιθανόν και λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Πέρα από την Αγγλία, που εκεί έχουμε οπωσδήποτε, όπως ξέρουμε, πολύ μεγάλη έξαρση, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία για παράδειγμα, η Γαλλία, η Γερμανία, ήδη βλέπουν μια αναζωπήρωση του δεύτερου επιδημικού κύματος. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει όλοι μας να περάσει το μήνυμα σε όλους ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και αυτό θα έλεγα ότι ήταν και η προσπάθεια της κυβέρνησης αυτή τη φάση, να δώσει, θα λέγαμε, το μήνυμα περισσότερο, ήταν σαν μήνυμα περισσότερο, γιατί μια εβδομάδα με τα επιπλέον μέτρα τα οποία ελήφθησαν σίγουρα δεν είναι αρκετή για να έχει ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην επιδημία, αλλά θα έλεγα περισσότερο ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει, ώστε όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτή τη φάση
και ό,τι χαλαρότητα υπήρξε μέσα στις γιορτές, θα έλεγα να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιδημία είναι μπροστά μας. Έχουμε δύο μήνες δύσκολους, τουλάχιστον δύο μήνες δύσκολους. Μπορεί το εμβόλιο να ξεκίνησε, αλλά είναι μια διαδικασία που θα αργήσει ακόμα και φαντάζομαι θα το αναλύσουμε και παρακάτω για να έχουμε τα επιθυμητά επίπεδα ανοσίας στον πληθυσμό. Έτσι, σε αυτή τη φάση πρέπει Βεβαίως. Όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και να τηρήσουμε τα μέτρα. Νομίζω αυτό ήταν και το μήνυμα. Κύριε Γκίγα, το δικό σας σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ διαπίστωσα μια δυσαρμονία ανάμεσα στην απόφαση που πάρθηκε και στην απόφαση της Εκκλησίας. Θεωρώ όμως ότι, όπως έγινε και σε προηγούμενες στιγμές αυτής της πανδημίας, θα υπάρξει ο κοινός τόπος, ο κοινός νους και θα βρεθεί μια λύση η οποία θα προστατεύει και θα διασφαλίζει κυρίως την δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι και οι ιεράρχες και η κυβέρνηση έχουν αυτό τον κοινό νου και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το προβλέπω αυτό με σιγουριά.